Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς και το σχέδιο νόμου και κάθε σχέδιο νόμου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκφράζει, είναι μάλλον το εργαλείο για να δοθούν απαντήσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Σίγουρα όμως, όταν την νομοθετική πρωτοβουλία έχει η κυβέρνηση, ασφαλώς εμπεριέχει και το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα, τη φιλοσοφία δηλαδή, του κόμματος εκείνου, το οποίο ναι μεν κυβερνά με την εντολή του ελληνικού λαού, αλλά οφείλει να δώσει και το πολιτικό του στίγμα στις ρυθμίσεις οι οποίες εμπεριέχονται σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Εξηγούμε. Θεωρώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη εκείνη η οποία εμπεριέχει στον πυρήνα της τον άνθρωπο ως υποκείμενο ενδιαφέροντος των πολιτικών της. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη η οποία πέρα από τον φιλελευθερισμό που την διακρίνει έχει στον αξιακό ιδεολογικό της κώδικα αξιών τον ουμανισμό. Δηλαδή, δεν μπορεί καμία πολιτική της, άρα και καμία λοιπόν ως εκ τούτου νομοθετική πρωτοβουλία να αντιπαρέρχεται, να υπερβαίνει αυτό τον κρίσιμο παράγοντα που είναι ο άνθρωπος ως στοιχείο του πολιτικού μας ενδιαφέροντος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι έχω καταθέσει δύο τροπολογίες οι οποίες ακριβώς εμπεριέχουν αυτό το ιδεολογικό και αξιακό στίγμα της παράταξης στην οποία ανήκω και θέλω αυτό να το εξηγήσω αναλυτικότερα. Εξηγούμε. Θεωρώ ότι κάθε θεσμική, παύλα νομοθετική πρωτοβουλία, οπωσδήποτε παντρεύεται χωρίς αυτό να είναι μαχητό με το Σύνταγμα, με τον καταστατικό και θεμελιώδη χάρτη της χώρας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, θέλω να αναφέρω και να υπενθυμίσω ότι στο άρθρο 21 του Συντάγματος είναι βασική πρόνοια του συντακτικού νομοθέτη και είναι βασική πρόνοια της δικής μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας, η προστασία της οικογένειας και των μελών αυτής, αλλά η προστασία και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Και μάλιστα, οφείλω να πω ότι αυτή η προστασία αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Κρατήστε, κύριοι συνάδελφοι, τον όρο, την λέξη ειδική. Ειδικής φροντίδας του κράτους. Έτσι λέει ο συντακτικός νομοθέτης. Εδώ λοιπόν έχουμε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού για τις οποίες πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις τέτοιες ώστε το ουμανιστικό, αξιακό πλαίσιο, δηλαδή ο πυρήνας της πολιτικής μας είναι ο άνθρωπος, της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να τύχουν εφαρμογής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από όλη αυτή την οικονομική κρίση, τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, η προτινόμενη από μένα νομοθετική ρύθμιση έχει στόχο να απαλύνει τις ήδη πληττόμενες από την κρίση ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι οι πολυτεκνοί, όπως είναι οι τρίτεκνοι, όπως είναι οι μονογονικές οικογένειες, όπως είναι οι άποροι, όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες, από μία οικονομική υποχρέωση, την οποία εξαιτίας της ειδικής φροντίδας που ορίζει με σαφήνεια το Σύνταγμα στο άρθρο 21, μάλιστα, ο συντακτικός νομοθέτης, θα πρέπει να τύχουν. Ποια είναι αυτή? Είναι η απαλλαγή ή έστω η μείωση από τα δημοτικά τέλη, κύριε Υπουργέ. Και μάλιστα, κύριε Κουκουλόπουλε, επιτρέψτε μου λίγο να μην απασχολήσετε τον Υπουργό για να ακούσει αυτό που έχω να πω. Ακούει. Ναι. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω το Σώμα ότι, βεβαίως, ότι κάποιοι δήμοι στη χώρα, αυτοβούλος αν θέλετε, μεμονωμένα αν θέλετε, σποραδικά αν θέλετε, πάντως αυτό δεν αποτελεί ενιαία προστασία και ενιαία πολιτική σε όλους τους δήμους. Ποιο πράγμα? Την έκπτωση ή την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις κατηγορίες τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Προτείνω λοιπόν αυτό να αποτελέσει, αφού προβλεφθεί προηγουμένως νομοθετικά, ενιαία προστασία αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων σε όλους τους δήμους της χώρας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο αυτή η ειδική φροντίδα
που θέλει ο συντακτικός νομοθέτης για αυτές τις συγκεκριμένες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας να μην τύχουν της δέουσας νομοθετικής πρόβλεψης και άρα ρυθμίσης όπως περιέγραψε προηγουμένως. Και ένα δεύτερο. Κύριε Προέδρε και κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από την εφαρμογή του νόμου 4093 του 2012, η μεταβίβαση της άδειας των περιπτέρων προς τις συζύγους και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας των αδειούχων ήταν μία διευκόλυνση, η οποία διευκόλυνση δεν παρήχεται αυθαίρετα. Εντάσσεται πάλι και παντρεύεται με αυτό που είπα. Το ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας με βάση τον αξιακό της κώδικα προς τον άνθρωπο. Ενδιαφέρον το οποίο φρόντισε τότε να εντάξει μέσα στο Σύνταγμα της χώρας και μάλιστα πάλι στο άρθρο 21 του Συντάγματος, όπου εκεί ορίζονται οι ειδικές προστασίες τις οποίες οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας και να μην υπερβαίνουμε ποτέ όταν νομοθετούμε. Κατά συνέπεια λοιπόν επικαλούμενοι το άρθρο 21 του Συντάγματος και την ειδική προστασία που αυτό εμπεριέχει με περιοριστικό τρόπο αλλά αρκετά σαφή για τις συγκεκριμένες ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε με νομοθετικό τρόπο, με νομοθετική ρυθμίση να προβλέψουμε. Διότι το 30% που κάνατε, το είδα κύριε Υπουργέ, αλλά είναι άλλη ρυθμίση αυτή και άλλη αυτή που σας προτείνω εγώ. Εγώ αυτό που σας προτείνω είναι οι σύζυγοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας των αδειούχων να μην χάνουν το δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής εκμετάλλευσης περιπτέρου και ως εκ τούτου να οδηγούνται στην ανεργία. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι, αυτή είναι η επίπτωση, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων το μοναδικό έσοδο, άρα και εισόδημα, ήταν της οικογένειας αυτό το περίπτερο. Με τη διάταξη λοιπόν αυτή καταργείται η μεταβίβαση περιπτέρου ως κοινωνικό ευεργέτημα, και το υπογραμμίζω, κρατήστε και αυτή τη σημείωση, σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, παρότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, παρότι δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση και θα μπορούσε να εξακολουθήσει και μάλιστα ως ένα εργαλείο χρήσιμης κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, η επαναφορά της μεταβίβασης των αδειών στις οικογένειες των θανόντων αδειούχων περιπτέρων, που είναι ελάχιστη, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει τον περιορισμό στο επάγγελμα, καθώς αποτελεί απολύτως δικαιολογημένη και μάλιστα συνταγματική διευκόλυνση. Υπό την έννοια αυτή, θεωρώ ότι επί της αρχής οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για πρακτικά ζητήματα, για επίγοντα ζητήματα, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εστιάζω όμως την προσοχή μου, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακριβώς σε αυτήν την ρύθμιση, σε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κρίνονται εκ των ον ουκάνευ, αναγκαίες και ικανές, ώστε να πληρωθεί και η ιδεολογική και αξιακή μας δέσμευση απέναντι στον άνθρωπο και τα προβλήματά του ως παράταξη, αλλά και η επιταγή του συντακτικού νομοθέτη. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για τη συνέπεια του χρόνου σας. Το λόγο έχει ο κύριος Τζαμτζής.